Γεια σας και πάλι φίλοι μου. Λοιπόν, δεύτερο παπούτσι για σήμερα. Λέγεται Adidas Captir 2. Νομίζω Captir. Ή Captir. Δεν νομίζω, όχι. Captir 2 θα το πούμε. Λογικά αυτό είναι. Έτσι. Επειδή δεν ξέρω, δεν ξέρω αγγλικά καλά. Σχεδόν καθόλου. Λοιπόν, το συγκεκριμένο παπούτσακι είναι αυτό εδώ, αν σας θυμίζει κάτι. Βγαίνει και σε άλλα χρώματα. Νομίζω έχει και full black μέσα σε όλα τα άλλα. Αν και δεν φοράω ιδιαίτερα τα σκούρα, αυτό εδώ αξίζει ο κόπος του. Γιατί πάει με όλα και δεν είναι μαύρο. Επειδή εμένα δεν μου αρέσει μαύρο. Αλλά επειδή δεν έχει μπλε, φοράω αυτό. Αν είχε μπλε, θα φορούσα μπλε. Σκούρο μπλε. Λοιπόν, το παπούτσι είναι πάρα πολύ καλό. Θα σας πω τα υπέρ και τα κατά κατευθείαν. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, το άνω μέρος είναι πάρα πολύ άνετο. Το παπούτσι είναι τρομερό, έχει απίστευτο άνετο, είναι βολικό στο πόδι, δεν είναι καθόλου στενό. Εννοώ για ένα φυσικό πόδι, έτσι. Αλλά και για μένα που έχω πρόβλημα δεν είναι στενό. Είναι μια χαρά. Για το χοντρό πόδι, τότε θέλει παραπάνω. Και μάλλον και το χοντρό πόδι στο κλασικό του νούμερο, αυτό που ξέρει ήδη ένας άνθρωπος που παίρνει, που έχει αυτό το θέμα, θα είναι ok. Υπερβολικά άνετο λοιπόν. Το παπούτσι είναι. Το άνω μέρος, συγγνώμη, είναι. Υφασμάτινο είναι βασικά. Ύφασμα είναι. Και έχει κάποιες επικαλύψεις εδώ. Είναι συνθετικό γερό όμως. Και εδώ πίσω είναι συνθετικό αυτό το κομμάτι εδώ. Εδώ λέει Adidas. Δεν φαίνεται καθαρά εδώ. Εδώ μέσα γράφει Adidas. Και έχει και το. Ας πούμε clip φτέρνας. Το οποίο δεν ισχύει, η αλήθεια είναι. Κατά τη γνώμη μου εδώ. Λόγω της αίσθησης. Αυτό εδώ είναι δεν είναι ακριβώς πλαστικό, σαν λαστιχένιο είναι. Περιέχει ένα σκληρό, αυτή η γραμμούλα εδώ που ακουμπώ, αυτή η γραμμή που προεξέχει, είναι κάπως πιο πλαστικοποιημένη. Αλλά το γύρω το υπόλοιπο κομμάτι του είναι σαν λάστιχο, σαν λαστιχένιο. Τέλος πάντων, το παπούτσι είναι ενιαίο, εμένα αυτά μου αρέσουν πάρα πολύ. Αυτά μου έχουν λείψει πολύ από τις παλαιότερες εποχές, τα ενιαία παπούτσια. Έχει ένα ελάττωμα για μένα, δηλαδή θα μπορούσε να είναι τέλειο. Δεν ξέρω το Captir 1, υπάρχει και η έκδοση 1 σε αυτό. Ίσως είναι καλύτερο εκείνο, γιατί το έχω διαβάσει και αυτό. Αλλά πολλοί το αγαπάνε και αυτό. Κοίτα, όποιος δεν έχει πρόβλημα, τα αγαπάει όλα. Κακά τα ψέματα. Μακάρι να μην είχαμε πρόβλημα, να μας πήγαιναν όλα κατευθείαν. Γιατί με πρόβλημα μ' αρέσει. Φαντάσου και να μην είχα. Λοιπόν, τα κορδόνια του είναι πολύ ωραία. Μειονέκτημα. Μειονέκτημα 1. Αυτά εδώ, τα σχοινάκια, ας το πούμε έτσι. Τα κορδόνια περνάνε από σχοινάκια. Το οποίο, αν κοπεί, θέλει φτιάξιμο. Το έχω πάθει εγώ στα Under Armour Charged Rogue 2,5. Τα οποία ούτε καν ήταν έτσι. Τώρα, αν είναι ποιοτικό, ο χρόνος θα δείξει. Πάντως, η κεντρική μεγάλη λωρίδα είναι πολύ γερή. Αλλά τα από μέσα θέλει μια τυπική προσοχή. Τώρα, αν μετά από ένα χρόνο σκασίλα σου, εντάξει, τα έχεις ένα χρόνο πια. Αλλά αν θες να τα έχεις ή σ' αρέσουν πολύ, μάλλον θα πρέπει να προσέχεις. Πάντως στο σφίξιμο δεν φάνηκαν αδύναμα. Αλλά και τα άλλα καλά ήταν. Και μετά κοπήκαν. Ένα κακό του. Δεύτερο κακό του για μένα είναι η φτέρνα. Η φτέρνα έχω την αίσθηση ότι φεύγει. Δεν είσαι σταθερός, είσαι. Δεν θα πω 60%, θα πω 70% κλειδώνεις. 80% είσαι ok στο βήμα, δεν ενοχλεί ιδιαίτερα. Αλλά 100% νιώθεις κάπως εκτεθειμένος. Γιατί όχι ασταθείς, μην μπερδεύεστε. Στην ουσία νιώθεις άλλο να έχει free run, να το πω έτσι. Αλλά πιο καλό από το free run. Πιο καλό. Το free run όμως είναι αγκαλιαστό και επειδή είναι η τεχνολογία η free, δεν χάνεσαι. Εδώ πέρα μπορεί να νιώσεις ότι χάνεσαι. Μη σου φανεί περίεργο. Γι' αυτό πολλοί ξένοι reviewers, επειδή έχουν και μικρότερο πόδι από το ελληνικό αυτοί, λένε μισό κάτω. Εγώ δεν σας λέω μισό κάτω στο ελληνικό πόδι. Σίγουρα. Εντάξει, άμα έχεις μικρό πόδι εννοείται έτσι. Το ξέρεις και μόνος σου, παύλα μόνη σου. Τα ξέρεις αυτά εσύ. Αλλά για έναν normal άνθρωπο, να το πούμε έτσι, θα τη νιώσει λίγο. Ένας που έχει πολύ στενό πόδι δεν θα το αρέσει αν δεν πάει κάτω. Εκεί ίσως. Μιλάμε τώρα για το κανονικό μας νούμερο. Από εκεί να κρίνεται, όχι με μισό κάτω, το κανονικό νούμερο και από εκεί και πέρα είναι η φόρμα που λέμε του παπουτσιού.
Αλλά εγώ λέω βάσει του, νούμε, του μεγέθους μας. Η φτέρνα λοιπόν που λέτε, με χάλασε τι. Αυτό εδώ που ανεβαίνει και έτσι είναι ωραίο, θα το ήθελα να είναι στο κλείδωμα της φτέρνας. Γιατί αυτό δεν έχει καμία σχέση και δεν ωφελεί πουθενά στο πόδι μας. Θα ήταν, η φτέρνα στην πραγματικότητα σταματάει εδώ. Και κάπου εκεί χάνεται η δύναμή της. Είναι που είναι μαλακή, κοιτάτε εδώ. Κοιτάτε τι κάνω. Βλέπετε. Οπότε να το έχετε αυτό υπόψη. Γιατί αν δεν είστε μαθημένοι σε παπούτσια άνεσης, δεν θα σας αρέσει. Αν είστε όμως, ας πούμε, ανεκτικοί και θέλετε να το δείτε, πιθανόν θα το συνηθίσετε εύκολα. Φυσικά αν δεν έχετε πρόβλημα, ίσως να μην νιώσετε καν αυτό που λέω εγώ με τη φτέρνα. Πάντως το παπουτσάκι θέλει ένα πόδι που θα ταιριάξει. Αν σας ταιριάζουν αυτά τα μοντέλα, δεν υπάρχει κανένας λόγος να τα αλλάξετε. Αξίζει να το έχεις εναλλακτικό, το λιγότερο εναλλακτικό. Τα καπτήρ, τη σειρά καπτήρ. Δεν την είχα βάλει ποτέ στη ζωή μου, μ' αρέσει πάρα πολύ. Απλώς για να τα λέμε όλα. Εντάξει. Είναι Cloud Foam, Cloud Foam. Είναι και ο πάτος, ορίστε, για το λόγο του αληθές, ο οποίος είναι αφαιρούμενος. Να το ξέρετε. Ο κλασικός, νάτος, ο κλασικός αφαιρούμενος της Cloud Foam που κάνει Adidas. Της Adidas Cloud Foam, sorry. Έτσι. Θα μπορούσε να είναι καλύτερο, θα μπορούσε να είναι λίγο πιο καλό γενικά στα υλικά του. Θα είμαι ειλικρινής, στην πραγματικότητα δεν είναι και τόσο καλό παπούτσι. Αλλά για την κατηγορία του είναι top. Είναι top. Και μετά είναι το γούστο. Επειδή εμένα μου αρέσουν τα γενναία παπούτσια, εμένα μου αρέσει. Λογικά θα αρέσει σε όλους, σχεδόν σε όλους. Ας πούμε, εγώ θυμάμαι κάτι Jordan Lux, τα παλιά αν τα θυμάστε, που είχαν Lunarlon, που έμοιαζαν με παντόφλα πιο πολύ παρά με παπούτσι, αλλά ήταν τούμπανο. Ναι, ήταν άσχημα, οκ, okay, πολύ σκληρά υλικά, αλλά ρε φίλε, μετά ήταν δύναμη το παπούτσι, έτσι, δεν χάλαγε με τίποτα. Και μιας και το αναφέρω, η εξωτερική σόλα είναι αυτή. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τώρα εδώ την ανθεκτικότητά της. Έτσι, πρέπει κι εγώ, όπως κι εσείς, να κοιτάξω ξένους, οι οποίοι συνήθως ούτε αυτοί έχουν δοκιμάσει για πολύ καιρό και δεν λένε ποτέ. Δεν ξανακάνουν βίντεο δηλαδή να μας πούνε. Άλλωστε και εγώ αυτό κάνω. Σπανίως το λέω. Για sneaker δεν έχω πει ποτέ νομίζω. Θεωρητικά, επειδή βλέπουμε τις αυλακώσεις και τις γραμμές και το διαχωρισμό της, ας πούμε, βλέπουμε γενικώς γραμμές καλές, αρκετά καλοπάχος. Φαινομενικά φαίνεται δυνατή. Θέλω να πιστεύω. Μ' αρέσει πολύ που βάζει τα μαύρα κομμάτια και τα ξεχωρίζει. Και κάτι που δεν φαίνεται είναι εδώ κάτω, λέει και Adidas. Το οποίο είναι ανάγλυφο εδώ μέσα. Εντάξει. Αυτά τα βαθουλώματα, ναι, μεν είναι ωραία και φαίνεται δυνατή, αλλά μην παίρνετε και όρκο. Τυπικά το λέω. Εντάξει. Βέβαια, το θέμα είναι τι χρήση θα κάνεις. Αν τώρα πηγαίνεις ρε φίλε στα βουνά, μην περιμένεις να σου αντέξει αυτό το συγκεκριμένο. Εγώ μιλάω πάντα με αντοχή στην πρόσφυση, να υπάρχει πρόσφυση καλή, και φυσικά το νερό. Το νερό γενικώς σε όλα τα παπούτσια είναι επικίνδυνο πλέον, ειδικά σε τέτοιες κατηγορίες πιο φθηνά. Αλλά δεν υπάρχει και κάποιος κανόνας. Μπορεί να σου τύχει ένα παπούτσιακι πάμφινο και να έχει τούμπανα πρόσφυση. Όπως το Puma Comet που σας είπα στο προηγούμενο βίντεο, που θα σας ή στο επόμενο, ανάλογα πώς θα τα βάλω. Δεν ξέρω εγώ. Να σας πω απλά την αλήθεια, επειδή πάντα με νοιάζει η κάτω μεριά συνήθως, πρώτα απ' όλα. Γιατί δεν μπορώ εγώ το παπούτσι να μην μου δίνει ασφάλεια στο πάτημα, στο βήμα του, στην πρόσφυσή του. Πρώτα απ' όλα αυτό. Γι' αυτό ξενερώνω τρελά. Έχει καλό κάτω, στενό πάνω. Έχει καλό πάνω, βλακεία κάτω. Εδώ φαίνεται καλός ο συνδυασμός. Αν εξαιρέσεις την αστάθεια που είπα. Εγώ νομίζω, έχω μια εντύπωση ότι τα μαύρα κομμάτια είναι πιο δυνατά, πιο γερά. Και έχω την αίσθηση ότι τα μαύρα κομμάτια είναι καουτσούκ, γι' αυτό και είναι πιο δυνατά, και τα άσπρα είναι αφρός. Οπότε, τι σημαίνει αυτό? Ότι αν πέσει σε καρφιά, το παπούτσι τέλειωσε στα κομμάτια του αφρού. Διότι και στο καουτσούκ τραυματίζεται. Σκέψου εδώ. Γι' αυτό και αυτό το παπούτσι, εγώ θα το πρότεινα αυστηρά, αυστηρά για καφεδάκια, για γραφεία και φυσικά για μαγαζιά εννοείται. Έτσι. Όχι για δουλειές εργατών και ορθοστασίας. Νομίζω δεν θα σας βοηθήσει. Όχι επειδή είναι κακό. Αλλά γενικότερα είναι το τι έδαφος πατάτε. Αυτό πιστεύω.
Α, είναι, η διαπνοή είναι τρομερή, δροσερό, για καλοκαίρι πάει, για χειμώνα δεν το βλέπω και πολύ καλό. Τα νερά μπαίνουν αβέρτα σίγουρα, το κρύο κάνει πάρτι, να το ξέρετε, αλλά όσοι φοράτε έτσι κι αλλιώς αθλητικό για την καθημερινότητά σας το χειμώνα, δεν θα δείτε καμία διαφορά, θα σας φανεί μια χαρά. Έτσι, όσοι φοράτε κλειστά το χειμώνα, το πόδι σας θα γίνει παγάκι, τόσο απλά σας το λέω. Άρα για καλοκαίρι, γενικώ τα δύο μοντέλα, το Puma Anzarun και αυτό, πιστεύω ότι είναι οι καλύτερε επιλογέ αυτή τη στιγμή και γενικώ για όλο το 22, πιθανολογώ, είναι οι καλύτερε επιλογέ σε φθηνό για καλοκαιράκι για να κάνει όλε τι δουλειέ. Εκτό από βαριέ εργασίε. Αυτά.